έτσι. Συγχυστήκα κιόλας. Συγχυστήκατε. Ναι, από το βήμα αυτό το... Ποιο βήμα? Η ιστοσελίδα του βήματος. Ποιο? Α, το δημοσίευμα του βήματος. Αυτό το πράγμα, πώς το λέτε, το site, πώς το λέτε. Ναι, από το βήμα, ναι. Τι, και γιατί? Και το δεξιές μεταγραφές του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν κάνει συναντήσεις. Ναι, βρε Σοφία μου. Ναι, για ποιο? Αλλά συμπτωματικά, τι? Λέω καμιά φορά, πώς τα φέρνει η ζωή. Για πείτε μου. Όλοι αυτοί, ναι, δεν μου ήταν πλέον συμπαθείς. Είχα κάποιες αποστάσεις και ενστάσεις. Πρώτα-πρώτα, ο κύριος Ευάγγελος Αντώναρος. Ναι. Είχατε ενστάσεις και αποστάσεις. Έχω πει την άποψή μου. Ναι, μην την πείτε επόμενο. Αν ζούσε ο Αρχέλαος, θα έκανε συστάσεις. Ας είναι. Ναι. Ας τον αυτό. Πάει ο Ευάγγελος Αντώναρος. Μετά... Ανατολική Αττική λέει το δημοσίευμα. Η Κρινιό Κανελοπούλου, η κόρη του Θανάση. Η κόρη του Θανάση Κανελόπουλου. Ναι. Μάλιστα. Που λέει ότι ήταν κεντρικός παράγων, βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, που βρέθηκε με άψους ισχυρή απέναντι εσωκομματικά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ναι. Το δέσιμο του ρεπορτάζιο. Το δέσιμο. Το, ναι, τι. Πρώτα-πρώτα, επειδή ήμουνα και κοντά στο Θανάση Κανελόπουλο, δηλαδή όταν με έστειλε ο Λαμπρίας να αναλάβω αρθρογράφος στη Νέα Πορεία, τότε διευθυντής ήταν ο Θανάση Κανελόπουλο. Ναι. Ο οποίος στήριζε εν συνεχεία την... εκλογή Μητσοτάκη. Ναι. Ένα. Δεύτερο. Ήταν υπεύθυνος προπαγάνδας του κόμματος, σκληρός νεοδημοκράτης, πρώτη προέρχεται από το κέντρο, ναι, αντιαριστερός όσο δεν παίρνει, παρότι ξεκίνησε αριστερός από την εποχή της Μακρονίσου. Κόντρα στο Μητσοτάκη, δεν υπήρξε. Υπήρξε μόνο η εξής διαφορά. Το 1989, ναι, όταν και τότε είχε γίνει ένας ύπουλος και υποχθόνιος νόμος, όπως τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, είχε γίνει τότε με Κουτσόγιωργα. Και παρότι πήρε 45% Μητσοτάκης, δεν μπορούσε να κάνει κυβέρνηση. Τότε λοιπόν πετάχθηκε μπροστά ο Θανάσης ο Κανελόπουλος και του λέει να πάω εγώ γιατί εσένα. Έγιναν οι διάφορες κουβέντες και εγώ τότε μέσα στο σπίτι της Ριγκύλης διερωτήθην, ναι, γιατί όχι ο Θανάσης ο Κανελόπουλος. Και μου έδωσε μια συγκεκριμένη απάντηση ο Μητσοτάκης αρκούντας πιστική. Και έβαλε το Τζανετάκη. Από τότε υπήρξε μία πικρία, η οποία βεβαίως δεν συνεχίστηκε, γιατί ο Μητσοτάκης εφιός σκεπτόμενος τον έκανε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Δεν το έκανε μάλιστα. Τώρα, προς το τέλος, μαζί με τον άλλο τον Εύερτ, τον Σταύρο τον Δήμα και τον Αποστόλη τον Τζιτζικώστα, όχι τον Αποστόλη, τον Γιώργο τον Τζιτζικώστα, πατέρα του Αποστόλη, είχαν κάνει μία τετράδα διαφορετικού λόγου. Το έλεγα του Προέδρου, Πρόεδρε, εδώ αυτοί κάτι άστοιχοι, έχουν κάτι να απασχολούνται. Με την έννοια λοιπόν αυτή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς τώρα η Κρινιό λέει θα πάει με τον Τσίπρα. Εκεί όμως θα συναντήσει το Δημήτρη. Ποιο Δημήτρη? Τον Αβραμόπουλο. Τον Αβραμόπουλο. Βέβαια. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα κατέβει στον νόμο Ηλίας. Ναι. Η Κρινιό λοιπόν έχει υπερκληρωθεί από τον Τσίπρα. Θα πάει όσοι. Θα γελάσει το Παρδαλόν Ερήφιον. Να δούμε. Την περιοχή την ξέρω Λίαν καλώς. Λέω θα γελάσει και το Παρδαλόν Ερήφιον. Υπάρχουν. Μετά λέει. Ποιον λέει? Ο Άρης. Ο Άρης Πιλιοτόπουλος. Ο Άρης.
Τι, πού πάει ο Άρης Πηλιατόπουλος? Ο Σάββας. Ο Σάββας, ποιος Σάββας? Ο Σάββας, ο Τσιτουρίδης, ο επικεφαλής των λοχαγών. Όλοι αυτοί που συλλόγοι ήταν λοχαγοί του καραμαλισμού. Μα όλοι του καραμαλισμού ήταν. Σοφία, ο Αντώναρος τι ήτανε? Ήταν, ο Έσχατος. Ναι. Ο Άρης ποιος ήτανε? Ο πρώτος. Α, ο δίπλα. Ναι. Έτσι. Ο Ρουσόπουλος, που ήταν ο κεντρικός, ο άνθρωπος ξεκαθάρισε και έδωσε να καταλάβει σε όλους ότι εμένα μην με βάζετε τέτοια παιχνίδια, οι αποφάσεις είναι δικές μου και δεν υπαγορεύονται. Και τον χάρηκα πολύ τον Θόδωρο τον Ρουσόπουλο. Και χάρηκα περισσότερο ότι τότε στα δύσκολα χρόνια ήμουν η βασική αιτία της αθώωσης του. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, ο πρώτος, ο Άρης, ο Έσχατος, ο Αντώναρος, την έχουν κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Το ερώτημα είναι αφεαυτού. Γιατί μαζί το λέτε επίσης αυτό? Και ο κύριος Χρήστος Ζώλης. Ναι, γιατί το λέτε αυτό υπουργός, δηλαδή? Υπουργός επιλογή του Τσίπρα στην κυβέρνηση τότε την υπηρεσιακή υπό την κυρία Βασιλική Θάνου. Εγώ διαβάζω, αναγνώστης είμαι. Ναι, στην στο site το Βήμα. Δεν είναι τίποτα άλλο, Σοφία, είμαι αναγνώστης. Είμαι αναγνώστης. Πολλά πρόσωπα όμως, ε. Πώς τη λένε μόρα? Ποια λένε? Την Παροιμία. Την Παροιμία? Ναι, φύλαγε τα ρούχα σου. Για να έχεις τα μισά. Ναι. Εδώ τα πήρε όλα όμως. Υπάρχει τραγούδι. Σιγά, θα δούμε. Τα πήρε όλα και έφυγε. Τα ψηφαλάκια δούμε, θα τα πάρει. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί γίνεται τόση προσπάθεια? Ξέρετε, με όλα αυτά τα ονόματα που αναφέρετε, δεν είναι και το καλύτερο κλίμα στην πλατεία Κουμουντούρου. Δηλαδή, μπορεί οι πρώτες συναντήσεις που λέει και το δημοσίευμα έχουν γίνει με τον κύριο Τσίπρα, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που αντιδρούν. Σου λέει. Γουστάρω, Σοφία, γουστάρω. Να διώχνει Πολάκη και να παίρνει Άρη. Άρη Πηλιατόπουλο. Ναι. Γουστάρω. Τι ωραία διαβγήση. Να, όχι, όχι, παιδιά, μην το πού κάνετε. Τι βρήκατε, ρε παιδιά. Ναι. Πού την καλαμάκι, να καλαμάκι, να αυτό ή πίπα. Καλαμάκι, καλαμάκι. Να καλαμάκι. Ναι, σας παρακαλώ. Απολαμβάνει. Εδώ δείχνει ότι τη στιγμή που φεύγει ο Πολάκης, απολαμβάνει. Είναι μια καθαρά. Δικαστική παρέμβαση. Έτσι, σοσιαλιστική, αριστερή φωτογράφηση. Μάλιστα. Ατενίζονται στο μέλλον, που λένε και τα παιδιά στη ροή. Ναι. Γιατί? Λέω, παιδί μου. Το μέλλον είναι φωτεινό. Πιο καθαρό. Ναι. Και με πολύ χρώμα. Α, να το. Να τον δω δίπλα στον παπά. Ο ήλιος και πάλι δημιουργεί στο τη δημιουργία. Στον παπά, στον παπά. Στα στάχια. Ναι, στα στάχια πέσει. Η όλη περίπτωση νομίζω ότι περικλείεται σε αυτήν την εικόνα. Στην εικόνα. Γιατί δεν περικλείεται σε αυτήν την εικόνα? Άχυρο η δουλειά. Όχι, μην το συνδυάσετε με τα στάχια και εδώ άγειρο η δουλειά. Εδώ μιλάμε για μια πολιτική κίνηση. Σου λέω, ρε παιδί. Πολιτική κίνηση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προοδευτική δύναμη. Να δω τον Άρη να φωνάζει ελευθεριά στο Κουφοντίνα. Ναι, γιατί όχι. Και στην πορεία θα είναι και στο κέντρο της Αθήνας θα είναι. Όπως εχθές σας άρεσε δηλαδή αυτό που έκανε ο κύριος Στασούλας, που δεν έδινε άδεια στους βουλευτές να πάνε έξω στη συγκέντρωση να κλείσει η Βουλή. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τη ζήτησαν, κλείσε τη Βουλή για να πάμε στην πορεία. Και ο κύριος Στασούλας δεν ήθελε να κλείσει τη Βουλή. Δηλαδή, πότε έλεος. Πότε ξανακλείσει η Βουλή για μια πορεία? Δεν ξέρω. Για να το κάνει ο κύριος Στασούλας. Για πρώτη φορά. Άσε, Σοφία. Για πρώτη φορά αυτά μπορεί να γίνει. Αυτά είναι κολπάκια για να δημιουργούν εντυπώσεις. Να, ο κακός ο Στασούλας. Ναι, ναι, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διατυπώστε μου το αίτημα εγγράφος και πείτε μου ποιες άλλες φορές έχει συμβεί. Ποιες άλλες φορές έχει συμβεί? Όλοι κατέβηκαν χθες στον δρόμο. Ποιες άλλες φορές έχει συμβεί? Να συμβαίνει κάθε μέρα. Πώς δικαιολογείται δηλαδή οι πηγές του Καραμαλή απάντησαν και ξανά έχουμε νέα απάντηση από τον Ρουσόπουλο? Βρε, Σοφία μου. Για προσωπικό θέμα. Αυτή η επιλεκτική διάθεση αυτών των πηγών. Απάντηση για την απάντηση. Ναι. Πώς κριτικάρουν πώς και τοποθετούνται, ναι, επί των θέσεων ενός εκπροσώπου τύπου του Καραμαλή
και όχι του άλλου. Ο Ρουσόπουλος, ο οποίος είναι νομιμόφρον, ναι, μπαίνει εις τη λαβίδα, τάκ. Ο Αντώναρος, στη γραφή, που εστρέβεται την παράταξη, καμία ανακοίνωση δεν υπάρχει. Στο Twitter. Για τον Σάβα, τον Τσιτουρίδη. Εγώ τον Σάβα, ξέρεις από ποια ιδιότητα το θυμάμαι. Από ποια ιδιότητα το θυμάστε. Από ποια ιδιότητα το θυμάστε. Πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής Βρυξελών. Νομαρχιακής Επιτροπής Βρυξελών. Ναι, α, πηγαίνετε πολύ πίσω τώρα. Τι πάνε να πει πίσω και μπρος. Εκεί ήταν και τώρα ξαφνικά θα πάει με το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ένα διάβλο επικοινωνίας έχει ο άνθρωπος. Μπορεί να εκεί να έχει βρει... Δεν μου κάνει τύπο, σου λέω, ότι όλοι οι λοχαγοί στριμώχνονται εκεί. Όλοι οι λοχαγοί. Δηλαδή, όλοι οι λοχαγοί. Συγγνώμη, δηλαδή η κύκλη, η μισή κύκλη του Καραμαλή θα είναι στην πλατεία Κουμουνδούρου τώρα. Αυτό θέλετε να πείτε. Τι πράγμα. Λέω, η μισή κύκλη του Καραμαλή θα εγκατασταθούν στην πλατεία Κουμουνδούρου. Σι είπας. Με αυτά που λέτε, τι να κάνω κι εγώ, βγάζω κάποια συμπεράσματα. Εάν το Βήμα έχει, ναι, σοβαρό ρεπορτάζ, ναι, θα συμβεί αυτό. Αν είναι πάλι τρίχες το, δεν ξέρω. Αλλά για φαντάσου τα ονόματα που σου είπα. Εγώ οι δύο πιο κολλητοί, ναι, του Καραμαλή, τρεις ήταν. Ο ένας ο Ρουσόπουλος, ο οποίος πήρε μια θέση νομοφροσύνης. Καθαρή. Και το καρπάζωσαν οι πηγές. Ναι. Τους άλλους δύο που τρέχουν προς τον ΣΥΡΙΖΑ, καμία κριτική.